Κοινή συνέλευση όλων των αγροτικών φορέων της Ροδόπης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στα νέα σιδηροχώρη προκειμένου να αποφασίσουν όσα θα ζητήσουν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη, που την Κυριακή το μεσημέρι βρέθηκε στην Κομωτινή και συναντήθηκε με την αντιπροσωπεία των αγροτικών φορέων. Αποφάσισαν ομόφωνα να παραβρεθούν όλοι οι αγροτικοί φορείς στη σύσκεψη και να θέσουν τα κύρια ζητήματα που τους απασχολούν, όπως η νέα ΚΑΠ, το ρεύμα και το πετρέλαιο. Αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας και μετά τη συνάντηση σε πανελλήνιο επίπεδο με τον Πρωθυπουργό, δεν δεσμευόμαστε για τίποτα, τόνισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ροδόπης Σπάρτακος, Νικολός Μποντρότσος. Μόλις ολοκληρώθηκε η συνέλευση που κάναμε εδώ πέρα όλοι οι αγροτικοί φορείς της Ροδόπης, αποφασίσαμε από κοινού ότι αύριο θα συμμετάσχουμε όλοι οι φορείς της Ροδόπης στην σύσκεψη με τον κύριο Αυγενάκη. Ελπίζουμε τα λίγα προβλήματα που θα θέσουμε επιτάπητος και τα σημαντικότερα να έχουμε πιστικές απαντήσεις. Αλλά εάν δεν απαντηθούν και μετά από την Τρίτη που έχουμε σε ανώτατο επίπεδο την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, θα πάρουμε εκ νέου τις αποφάσεις μας. Ελπίζουμε να γυρίσουμε στα σπίτια μας ικανοποιημένοι, αλλά από εκεί και πέρα δεν δεσμευόμαστε για τίποτα, εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας. Που αυτή τη στιγμή έχουμε συμφωνήσει ότι είναι λίγα, είναι τρία, είναι η ΚΑΠ, είναι το ρεύμα, το πετρέλαιο και ελπίζουμε να πάρουμε απαντήσεις για το τι θα γίνουν αυτά τα τρία αιτήματα. Θα είστε ο Αγροτικός Σύλλογος, ο Κτηνοτροφικός και η Μελισσοκόμη, όλοι μαζί. Η Μελισσοκόμη και η Καπνοπαραγωγή.